Η συζήτηση για την τουρκική επιθετικότητα που αμφισβητεί τα σύνορα στο Αιγαίο, διατηρεί την κατοχή στην Κύπρο και καταπατά την Κυπριακή ΑΟΣ, δεν μπορεί να αποκρύψει τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διατηρεί υψηλού επίπεδου οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Τουρκία και μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ υποθάλπουν επιθετικές της ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος τους είναι τόσο η απόσπαση της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας και η ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όσο και η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου προς όφελος των αστικών τάξεων, αμερικανικών και ευρωπαϊκών μονοπωλίων, μέσα από επικίνδυνους ανταγωνισμούς και παζάρια κατά των λαών. Αυτά δεν μπορούν να κρυφτούν με ψηφίσματα ωρεοποίησης του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάντηση είναι κοινή πάλη των λαών, καμιά αλλαγή συνόρων, απόρριψη των οδυνηρών διευθετήσεων ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, με το λαό να κάνει κουμάντο στον τόπο του.